Είναι Δευτέρα 6 Ιουνίου 2020 και έχω καθίσει για να γυρίσω το βραδινό vlog. Προτού βγω έξω στη ζέστη στον καύσωνα που με περιμένουν ψώνια που έχει μια εβδομάδα να βγω από το σπίτι για ψώνια. Και τώρα που κάθισα εδώ πέρα θέλω να σας δείξω το φόρεμα που μου έστειλε η φίλη Κούλε Μιχαήλ από την Μπουτίκ Εμφάνισης στον Ύψωνα για να δείτε, στον Ύψωνα, για να δείτε πόσο thoughtful είναι η Κούλα. Το βλέπετε το φόρεμα, είναι μακρύ. Τώρα πώς θα σας το δείξω και κάτω. Είναι μακρύ, είναι έτσι εδώ κοντό. Μπροστά είναι πιο κοντό, πίσω είναι πιο μακρύ. Κούλα, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί φροντίζεις για το μέλλον. Αυτό το φόρεμα, κόρη, μπορώ να βάλω ακόμα 30 κιλά. Πολλά ωραία όμως. Πολύ δροσερό είναι ό,τι χρειαζόμουν. Για αυτή την εποχή μου αρέσουν πάρα πολύ τα φορέματα το καλοκαίρι. Είναι βαμβακερό, δροσερό, πλάκα σου κάνω, ρε. Όχι να στενοχωρηθείς. Έχει αυτό το πολύ ωραίο κόψιμο εδώ, το οποίο σας λέω, μπορώ για παράδειγμα να γίνω και 200 κιλά. Θα μπορώ να φοράω το ίδιο φορέμα. Μ' αρέσουν αυτά τα φορέματα, νομίζω δεν έχουν καν νούμερο. Είναι one size, δεν είναι. Και φοράω και τα σκουλαρίκια από τις χρυσαλίδες που μου στείλαν οι κοπέλες, το οποίο τα έχω ταιριάξει με αυτό το φόρεμα. Και είπα να σας πω, κάνω έτσι ένα μικρούλι έκτακτο. Να δω πώς μου είστε, τι κάνετε. Να μου πείτε πώς σας φαίνεται που έχουμε ένα vlog τη μέρα, γιατί γράφουμε. Γράφω εγώ, αλλά και εσείς μαζί μου έχετε τις συνέπειες του γραψίματος. Να σχολιάσουμε και λίγο τις δύο φωτογραφίες που έχω ποστάρει στην κοινότητα προλίγου. Χθες, Κυριακή, είπα να ξεκινήσω τη ψηφιοποίηση των φωτογραφιών μας που είναι σε χαρτί. Έχω ένα printer το οποίο είναι και σκάνερ, σαρωτής δηλαδή, έχω ένα χτυπωτή που είναι και σαρωτικό μηχάνημα, που βάζεις τη φωτογραφία ή το κείμενο ή το χαρτί τέλος πάντων, το document, το βάζεις εκεί και βάζεις ένα USB, αυτό το USB χρησιμοποιώ, αυτό. Ένα USB και μεταφέρεις φωτογραφίες εκεί. Και έτσι μετέφερα τις πρώτες 130 φωτογραφίες χθες, τις οποίες τις έστειλα και στην οικογένεια, στους άμεσα ενδιαφερόμενους, στα παιδιά, τον αδερφό μου, τον πατέρα μου, γιατί ήμουν πάντα η φωτογράφο, αυτή που κρατούσα φωτογραφίες για την οικογένεια. Και λένε όλοι, μα πώς έχεις αυτή τη φωτογραφία, πώς έχεις την άλλη φωτογραφία. Είχα έννοια να τις τραβήξω, και είχα έννοια να τις χτυπώσω, και είχα έννοια να τις βάλω και σε albums, από μικρή. Και έχω βρει πολλές φωτογραφίες, σας αναβάζω μερικές στην κοινότητα, έχουν πάρα πολύ πλάκα και ειδικά από τα μωρά μικρά. Έχω βρει μια πολύ ωραία φωτογραφία που ήταν αρβωνιασμένοι οι γονείς μου, που είναι και οι δύο ωραιότατοι. Και τους την έχω στείλει. Έχω βρει κάτι ωραίες φωτογραφίες που βγάζα του πατέρα μου ενώ δεν το γνώριζε στην κατασκήνωση που πηγαίναμε τα καλοκαίρια κλπ. Έχω βρει φωτογραφίες που ήμουν 15 ετών γιατί είχαμε μια συνήθεια με τον πατέρα μου. Πηγαίναμε σε ένα συγκεκριμένο φωτογράφο και κάναμε φωτογραφίες στο στούντιο. Τότε που δεν είχαμε τα YouTube, που δεν είχαμε τις κάμερες πάνω στα κινητά, που η φωτογραφική μηχανή δεν ήταν κάτι το σύνηθες. Έχω φωτογράφηση που έχω κάνει στα 15 μου, στα 15 μου γενέθλια. Έχω φωτογράφηση που έχω κάνει στα 18 μου γενέθλια, όταν ήμουν στην τρίτη ηλικίου, και έχω κάνει και μια φωτογράφηση που έχω κάνει στα 20 μου γενέθλια. Όταν ήμουν 20 ετών, ναι, όταν ήμουν 20 προς 21, τα Χριστούγεννα του 95 προς την πρωτοχρονιά του 96. Θα σας βάλω αυτές τις φωτογραφίες να δείτε την αλλαγή. Έχω εντοπίσει αυτό που σας έλεγα σε ένα από τα τελευταία vlogs, ότι ήμουν εξαιρετικά συντηρητικά ντυμένη. Σας έχω πει σε ένα vlog ότι δεν έχω φάει bullying, γιατί ήμουν εκτός στο vlog για τη φιλία. Σας έχω πει ότι δεν έχω φάει bullying, τουλάχιστον έχω καταλάβει να έχω φάει bullying στο σχολείο, γιατί ήμουν εκτός συναγωνισμού, έτσι όπως ήμουν ντυμένη. Πολύ πλάκα. Χθες το βράδυ κάναμε ολόκληρες συνδιαλέξεις με τον πατέρα μου, με τον γιο μου, με την κόρη μου. Στέλνα φωτογραφίες, τις έστειλα και στον αδερφό μου. Πώς ήμουνα στα 12, πώς ήταν ο αδερφός μου. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί ο γιος μου μοιάζει πάρα πολύ με τον αδερφό μου και οι κόρες του αδερφού μου μοιάζουν πάρα πολύ με μένα. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή τα παιδιά μας μοιάζει ο ένας του άλλου. Φαντάζομαι συμβαίνει σε πολλές οικογένειες αυτό, να μοιάζει ο γιος του θείου αντί της μητέρας ή η κόρη της θείας αντί του πατέρα. Μοιάζουν και στη μάνα τους φυσικά τα παιδιά του αδερφού μου και ο γιος μου μοιάζει και στον πατέρα του, αλλά άμα δεις και πόζες που έκανε στα 15 του αδερφός μου που ήταν πειραχτήριο όπως είναι και ο γιος μου, μοιάζουν ευτιστή.
Λοιπόν, και βρήκα αυτές τις δύο φωτογραφίες που σας έχω ανεβάσει στην κοινότητα. Η μια φωτογραφία έχει τραβηχτεί το Μάιο του 2001. Ήμουνα μόλις 26 ετών. Είχαμε πάει με τα παιδιά σε ένα φωτογραφείο για να εκτυπώσω κάποιες φωτογραφίες. Και μας είδε η φωτογράφος εκεί, η οποία ήταν μαμά ενός συμμαθητή μου. Και μου είπε να σας βγάλω μια φωτογραφία με τα μωρά. Είστε πολύ χαριτωμένα, γι' αυτό και δεν είμαστε ιδιαίτερα καλαντημένοι. Τα παιδάκια ήταν με τα ρούχα τους τα καθημερινά, δεν ήταν κανονική επίσημη φωτογράφηση. Όπως αυτές που έκανα εγώ στα 15, στα 20, όπως αυτές που έκανα των παιδιών όταν ήταν μικρή. Έχω και τέτοιες φωτογραφίες από φωτογραφίσεις. Ήταν στη μικρή επαρχιακή πόλη που μεγαλώσαμε, το κάνανε αυτό. Δηλαδή σε γενέθλια, σε αραβώνες, σε γάμους, σε ξέρω εγώ, στάδια ανάπτυξη των παιδιών. Τα έπαιρνα στο φωτογράφο για να τα έχουν τις φωτογραφίες, τις καλλιτεχνικές, έτσι τους ονομάζαμε τότε. Ήταν πρωτού μάθουμε τη selfie, ήταν πρωτού γίνουμε αυτοφωτογράφοι. Και δυστυχώς είναι και μια τέχνη που δεν την σεβόμαστε και πολύ τη φωτογραφία τώρα, γιατί ο καθένας κρατάει το κινητό του και νομίζουμε ότι είμαστε φωτογράφοι, ενώ θέλει ολόκληρη σπουδή η φωτογραφία. Και φαντάζομαι σε όλες τις επαρχιακές πόλεις γίνονταν αυτό και στις μεγάλες πόλεις. Δεν είναι μόνο εμείς που πηγαίναμε και φωτογραφιζόμεθα. Και βγάζαμε δεν λεγόταν φωτογραφίες προφίλ τότε, λεγόντουσα φωτογραφίες στούντιο. Και οι μικρές λεγόντουσα φωτογραφίες διαβατηρίου ή ταυτότητος. Λοιπόν, και βρίσκω εκείνη τη φωτογραφία που είναι το Μάιο του 2001, που είμαι 26 ετών, που είναι η Κυριακή ενός έτους και ο Λάζαρος είναι 4. Και σας την έχω βάλει, είναι αυτή που είμαι με το κοντό μαλλί. Ο πατέρας των παιδιών του άρεσαν πολύ τα κοντά μαλλιά και επειδή και εγώ βαριέμαι τα μακριά μαλλιά, για να είμαι ειλικρινής τώρα αγκαρία κάνω μακριά τα μαλλιά μου, τα είχα έτσι πολύ κοντά και ήταν πολύ εύκολο, έμπαινε στο μπάνιο όπως τους άνδρες και ντους και λούσιμο και μια χαρά. Τώρα μην μου μπουν ιδέες τώρα, τα κόψω έτσι πάλι, με έχω ικανή. Μην τρομοκρατήσετε, θα με φάει η Γεωργία, θα με φάει η Κυριακή, δεν θα το κάνω, θα με φάει ο Λάζαρος. Λοιπόν, και βλέπω την εκείνη τη φωτογραφία που είμαι τον Μάιο, που είμαι 26 ετών, που είμαι πολύ χοντρύτερη από ότι είμαι στην άλλη φωτογραφία που είναι τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου και που βλέπετε στο πρόσωπό μου και μια αθωότητα, αλλά και μια παλαβότητα. Και μια ήμουνα βαρεμένη, βαριά βαρεμένη, δηλαδή δεν ήμουν καλά. Και θυμάμαι τώρα που μου λέτε ότι σε κάποια βίντεο και vlogs που ήταν φέτος πριν τον Μάιο, που λέτε ότι ήμουν διαφορετική και τώρα φαίνομαι διαφορετική και έτσι και τότε. Και μετά είναι η δεύτερη φωτογραφία, αυτή που στέκουμε μπροστά στο πιάνο, εκείνο το πιάνο των παιδικών μου χρόνων, το οποίο τώρα το έχει κληρονομήσει η ανιψιά μου Γεωργία, η Πετρίδου, η οποία είναι και πολύ καλή πιανίστα, καλύτερη και από τη θεία της. Στέκομαι μπροστά στο πιάνο και είναι τον Οκτώβριο του 2001, ένα μήνα περίπου. Να μην σας πω πως μπορεί να είναι και 24 Σεπτεμβρίου του 2001 εκείνη η φωτογραφία στη γιορτή μου της Αγίας Θέκλας. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι 24 Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Οκτώβριο, γιατί φορώ ζακετάκι που το Σεπτέμβριο είχε πολύ ζέστη στην Πάφο. Και σε εκείνη τη φωτογραφία είναι ο νεαρός μου αυτός, αμέσως μόλις έχει χωρίσει. Βλέπετε τη διαφορά στο ξαλάφρωμα, είχε φύγει βάρος τότε χωρίς να το επιδιώξω, ήταν ένα αποτέλεσμα της διαδικασίας εκείνης. Βλέπετε ότι αλλάζει το χρώμα στο μαλλί, το οποίο είχε αλλάξει πρωτού χωρίσω. Θυμάμαι το καλοκαίρι είχα πάει και είχα βάλει τις ξανθιές αντάβγες. Ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησα να βάζω ξανθό στο μαλλί μου. Πάντα είχα τρέλα από μικρή να γίνω ξανθιά και σας έχω πει και γιατί. Γιατί ο αδερφός μου ήταν ξανθός και πανέμορφος και εγώ νιώθω ότι ήμουν μαύρη και άσχημη. Όπως και να έχει. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπετε μια νεαρή κοπέλα η οποία είναι έτοιμη να ζήσει. Και θέλω να πω σε εκείνον τον εαυτό μου, τον 26 ετών, ότι τα εξής ακόλουθα. Κορίτσι μου, δεν τα ήξερες καλά τα πράγματα. Ήσουνα πάρα πολύ αθώα. Ήσουνα πάρα πολύ αφελής. Νόμιζες πως όλοι οι άνθρωποι είχαν πολύ καλές προθέσεις. Να ξέρεις, κορίτσι μου, τον 26 σου χρόνων, πόσοι άνθρωποι θα σε απογοήτευαν τα επόμενα 19 χρόνια. Να ξέρεις πόσες δυσκολίες θα συναντούσες. Να ξέρεις πως ο δρόμος σου δεν θα ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Εξακολουθώ να είμαι αθώα στη δεύτερη φωτογραφία και μέχρι σήμερα θέλω να πιστεύω ότι είμαι αθώα και δεν θέλω να χάσω με τίποτα αυτή την αθωότητα του ανθρώπου που πιστεύει στην αγάπη και πιστεύει στον άνθρωπο. Νιώθω όμως ότι είμαι λίγο πιο σοφή σήμερα από τότε. Θέλω να πω σε αυτό το κορίτσι των 26 χρόνων, κράτα γερά,
καλά θα κάνεις που θα μείνεις γερή στις αποφάσεις σου, σταθερή στις αποφάσεις σου. Και θέλω να πω σε εκείνο μου τον εαυτό, τον νεαρό, των 26 χρόνων, ότι όλη αυτή η στενοχώρια που νιώθεις μέσα σου, όλο αυτό το πλάκωμα που έχεις στο στήθος, όλη αυτή η επιθυμία που έχεις για ζωή, η οποία φαίνεται ότι θα είναι insatiable, δεν θα μπορεί με τίποτα να πληρωθεί, με τίποτα να γεμίσει, ότι όλα αυτά 19 χρόνια μετά θα είναι πολύ διαφορετικά. Θα έχεις μάθει αρκετά πράγματα για τη ζωή, θα έχεις κατελάβει αρκετά τους ανθρώπους και κυρίως εσένα. Θα έχεις μάθει να περνάς καλά με τον εαυτό σου, με την έννοια του να έχεις υγιή μοναχικότητα. Θα έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι τη στενοχώρια σου καλύτερα. Θα έχεις μάθει να χειρίζεσαι λίγο καλύτερα το θυμό σου από τότε, γιατί είπαμε ότι ο θυμός για μένα είναι το αγκάθι. Και θα σου πάρει χρόνια πολλά, πολλά χρόνια θα σου πάρει, κορίτσι, αλλά κάποια στιγμή θα είσαι χαρούμενη πραγματικά και κάποια στιγμή θα είσαι καλά πραγματικά και δεν θα έχει σημασία αν θα είσαι μόνη, αν θα είσαι σε σχέση, αν θα είσαι παντρεμένη, αν θα είσαι ελεύθερη, αν θα είσαι με παρέα, αν θα είσαι κάπου όπως είμαι εγώ τώρα καλή ώρα απομονωμένη και να γράφεις, και ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Είναι όλα πολύ δύσκολα αυτά που θα σου συμβούν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλά χωρίς αυτά δεν θα μπορέσεις ποτέ να γίνεις ο άνθρωπος που θα είσαι στα 45 σου και φαντάζομαι ότι χωρίς αυτά που συμβαίνουν όταν θα είσαι 45 δεν θα είσαι ο άνθρωπος που θα είσαι στα 50 και ο άνθρωπος που θα είσαι στα 60. Έκανα έτσι αυτό το έκτακτο εμβόλυμο vlog και να σας μιλήσω για τα συναισθήματα αυτά τα πολύ γλυκά που μου ήρθα βλέποντας φωτογραφίες του παρελθόντος και θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα όχι μόνο το λέω στον εαυτό μου των 26 ετών, το λέω σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, που βρίσκεστε σε μια δύσκολη καμπή της ζωής σας, που είστε σε μια φάση που σας φαίνονται όλα δύσκολα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» και το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, περιγράφω εκτενώς εκείνη τη δύσκολη περίοδο στη ζωή μου που ήταν το 2001 και περιγράφω και πώς τη βίωσα και πώς με έχει ωφελήσει. Δεν ήταν εύκολη περίοδος. Σε όσους βρίσκεστε σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, σε περιόδους αλλαγής, σε περιόδους ανασύνταξης, σε περιόδους που παίρνετε τη ζωή σας στα χέρια σας, σε περιόδους που ψάχνετε να βρείτε τον πραγματικό σας εαυτό, μην τα βάζετε κάτω. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολα τώρα, αυτή τη στιγμή που το βιώνετε, όμως θα μπορείτε αρκετά χρόνια μετά να βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες και να στέλνετε ένα φιλί, ένα φιλί όλο αγάπη και κατανόηση στο νεότερο σας εαυτό, επειδή ναι βρε, τον αγαπάτε και δικαιούμαστε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αυτές είναι οι σκέψεις μεσημεριάτικα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε στο βραδινό vlog. Σας αγαπώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.